Με καρδιά πλημμυρισμένη από συγκίνηση, σεβασμιότατε επιμενάρχα της Θεοσόστου αυτής επαρχίας, Μητροπολίτα Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων, κύριε Νεκτάριε, προσήλθαμε μαζί με τους σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς και τον πιστό λαό του Θεού, ανταποκριθέντες στην φιλότιμη και φιλάδελφη πρόσκλησή σας, ώστε να γίνουμε κι εμείς όλοι μέτοχοι στα θαυμάσια αυτής της τοπικής εκκλησίας μέσα από τον σημερινό εορτασμό, τον εορτασμό του θαύματος το οποίο συνέβη πριν από 3 και πλέον αιώνες, το 1716, τέτοια ημέρα, οπότε και σώθηκε η πόλη αλλά και ολόκληρο το νησί της Κέρκυρας από την Οθωμανική απειλή χάρης στην θαυματουργική παρουσία του Αγίου Σπυρίδωνος, του προστάτου και πολιούχου αυτού του νησιού. Και επιτρέψτε μου, σεβασμιότατε, και εκ προσώπου των υπολείπων Αγίων Αρχιερέων να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για αυτήν την πρόσκληση, διότι μας δίνετε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τον πλούτο της αγάπης σας, αλλά κυρίως μας δίνετε την δυνατότητα να γινόμαστε κι εμείς αποδέκτες των θαυμασίων του Αγίου Σπυρίδωνος στη ζωή μας, να τον επικαλούμαστε, να ερχόμαστε μπροστά του και να αναφέρουμε ονόματα και πρόσωπα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτήν την οικετευτική πρεσβεία των Αγίων, αλλά και για μας τους αμαρτωλούς να προσευχηθούμε ώστε ο Άγιος να μας χαρίσει κατά το δικό του πρότυπο και κατά το δικό του παράδειγμα βίου ζωήν ειρηνικήν και γεμάτη μετάνοια. Και αφού η αγάπη σας θέλησε, επιτρέψτε μου δύο λίγων να μοιραστώ κάποιες σκέψεις με τους ευλαβείς άρχοντες και τον ευσεβή λαό, ο οποίος συμπροσεύχεται και συλλειτουργεί κατά την ώρα της Θείας αυτής ευχαριστίας. Γιορτάζουμε το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος και ταυτόχρονα, αδελφοί μου ευλογημένοι, στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, στη Θεία Λειτουργία, ακούσαμε τον Ιερό Ευαγγελιστή Ματθαίο να αναφέρεται σε 3 από τα θαύματα τα οποία επετέλεσε ο Χριστός: θεραπείες και ιάσεις ασθενών ανθρώπων, 3 στον αριθμό, 2 τυφλών και 1 κοφού, οι οποίοι, μη έχοντας τι άλλο να κάνουν μπροστά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία ευρίσκοντο, κατέφυγαν στον Χριστό, έχοντας την βεβαιότητα ότι ο Χριστός ήταν η έσχατη ελπίδα τους για να βρουν ανάπαυση και παρηγοριά μέσα στη δύσκολη κατάσταση στην οποία ευρίσκοντο. 2 άνθρωποι τυφλοί προσέρχονται στο Χριστό, τον αναγνωρίζουν ως Υιό του Δαβίδ, αναγνωρίζουν δηλαδή την μεσιανική του ιδιότητα και του ζητούν να τους ελεήσει. Και όλοι θυμόμαστε και γνωρίζουμε ότι μέσα στην Εκκλησία διαρκώς επαναλαμβάνουμε αυτό το ίδιο αίτημα απευθυνόμενοι προς τον Θεό: Κύριε ελέησον. Ζητούμε από τον Θεό να καταπέμψει έλεος, χάρη, ευλογία, θεραπεία για τις παντοειδείς νόσους μας, σωματικές και ψυχικές και πνευματικές. Οι τυφλοί άνθρωποι προσέρχονται ενώπιον του Χριστού και ο Χριστός τους ρωτά αν θέλουν να γίνουν καλά. Και όχι μόνον αυτό, τους ρωτά και κάτι πιο σημαντικό: πιστεύετε ότι μπορείτε να γίνετε καλά?
Και εκείνοι του απαντούν, «Ναι, Κύριε, έχουμε αυτήν την πίστη». Η πίστη δεν είναι μία ιδεολογία. Η πίστη δεν είναι κάτι που ανακαλύπτει ο άνθρωπος με τη λογική του ή κάτι που εξαρτάται από αυτόν και μόνο τον ίδιον. Αλλά η πίστη για την Εκκλησία είναι κάτι βαθύτερο, κάτι ουσιαστικότερο. Είναι εκείνο το γεγονός που υποστασιάζεται σε ένα πρόσωπο. Οι πατέρες μας λέγουν ότι τελεία επίστης εστίν ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η ενυπόστατη πίστη μας. Η πίστη αυτή που λαμβάνει σάρκα και οστά. Ο Θεός που γίνεται άνθρωπος. Ο Θεός που, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εφανερώθη εν σαρκή, έγινε ένας από εμάς. Και μέσα από αυτήν την σάρκωση και την πρόσληψη του ανθρώπου από τον Θεό, πάλι ο Απόστολος Παύλος μας το είπε στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, γίνεται πραγματικότητα το μυστήριο της δικής μας της θεραπείας, το μυστήριο της δικής μας της σωτηρίας. Δηλαδή, συντελείται το θαύμα στη ζωή μας. Γιατί οι πατέρες μας λέγουν ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Και μάλιστα, είναι το πιο καινούργιο πράγμα που γνώρισε ο κόσμος. Τον Θεό να γίνεται άνθρωπος, να ενώνεται μαζί μας και να μας καλεί να γίνουμε και εμείς μέτοχοι στη δική του τη ζωή. Να γίνουμε και εμείς κατά χάριν Θεοί. Και όταν εκείνοι ομολογούν την πίστη τους στο Χριστό, το θαύμα γίνεται. Αποκαθίσταται η φυσική τάξη των πραγμάτων. Γιατί ο Θεός κανέναν δεν δημιούργησε ασθενή. Κανένας δεν θέλησε να είναι ασθενής. Αλλά από τα χέρια του Θεού τα πάντα βγήκαν καλά λίαν. Η ασθένεια, η πτώση, η φθορά αποτελεί σύμπτωμα της ανθρώπινης απομάκρυνσης από το θέλημα του Θεού. Της διάρρηξης της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και Θεού εξαιτίας των ανθρωπίνων επιλογών ζωής. Και έρχεται ο Χριστός μέσα από τα θαύματα να αποκαταστήσει αυτήν την ενότητα του ανθρώπου με το Θεό. Να αποκαταστήσει τη σχέση του μαζί του. Να φανερώσει ότι αυτή είναι η ζωή στην οποία μας καλεί όλους να γίνουμε μέτοχοι. Ζωή αποκατάστασης, ζωή θεραπείας, ζωή υγείας, ζωή αληθινή που δεν γνωρίζει θάνατο. Αυτό ακούσαμε στις τελευταίες αράδες του Ευαγγελικού Αναγνώσματος. Ότι ο Χριστός άρχισε να κηρύσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και να θεραπεύει πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Ο Χριστός κηρύσει, δηλαδή εικονίζει την Βασιλεία του στους ανθρώπους, τους μιλά για την Βασιλεία και έρχεται να φανερώσει απτά δείγματα αυτής της Βασιλείας που είναι η θεραπεία των ασθενών, η αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης στην θέση και στην τάξη που ήθελε από την αρχή της δημιουργίας ο Θεός. Οι άνθρωποι πάντοτε επιζητούμε θαύματα. Γιατί δεν γίνονται τα θαύματα? Γιατί δεν έχουμε πίστη. Όμως προσέξτε ότι το θαύμα δεν είναι πάντοτε αυτό που εμείς επιζητούμε και θέλουμε. Γιατί το θαύμα δεν είναι απλά και μόνον να αποκατασταθεί επί παραδείγματι η υγεία μου και μετά να επιστρέψω σε μια ζωή που είναι μακράν του Θεού, που εξακολουθεί να παραμένει χωρισμένη από τον Θεό, από την ζωοποιό του παρουσία. Αλλά το μέγα θαύμα, το όντως θαύμα, είναι η μετάνοια και η επιστροφή του ανθρώπου στην κοινωνία της αγάπης του με το Θεό. Τότε στην πραγματικότητα
αποκαθίσταται η ενότητα του ανθρώπου με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος επιστρέφει στην πηγή της ζωής του που είναι ο Θεός, όταν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ποιος πρέπει να είναι η προτεραιότητα στη ζωή του και αυτός είναι ο Χριστός, και όταν αγωνίζεται να βάζει τον Χριστό όχι στο περιθώριο, όχι στα αζήτητα της καθημερινότητάς του, αλλά να είναι ο πρώτος και ο τελευταίος στην ζωή του. Ο Χριστός είναι τα πάντα. Αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος με μας Άγιος. Ο Χριστός είναι το παν. Τι ήταν εκείνο, λέτε, που κίνησε τον Άγιο Σπυρίδωνα να επιτελέσει το θαύμα 3 αιώνες και πελέον πριν σε αυτήν την πόλη? Η πίστη των ανθρώπων. Δηλαδή η εμπιστοσύνη τους στο Θεό, η βεβαιότητά τους ότι από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία ευρίσκονται μόνο ο Θεός μπορεί να τους λυτρώσει. Και όταν αντιλήφθηκαν την ματαιότητα κάθε άλλου πράγματος και πίστεψαν ολοκληρωτικά στον Χριστό και αφέθηκαν στη δική του τη ζωοποιώ χάρη, τότε το θαύμα έγινε. Η πραγματικότητα της αποκατάστασης της κοινωνίας τους με τον Θεό συντελέστηκε με τη χάρη του Θεού πρωτίστως, αλλά και με τα δικά τους έργα της μετανοίας. Γιατί είναι απολύτως απαραίτητη η συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο για την σωτηρία του ανθρώπου. Επειδή ο Θεός επελευθερία σώζει τους ανθρώπους, μας καλεί όλους ελεύθερα να τον ζητήσουμε, ελεύθερα να ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή του, ελεύθερα να κινηθούμε προς εκείνον και ελεύθερα να ζητήσουμε και να αποδεχθούμε την χάρη του στη ζωή του μας. Επελευθερία μας καλεί ο Θεός, επελευθερία θαυματουργεί και ποτέ δεν εξαναγκάζει κανέναν να ακολουθήσει το δικό του το θέλημα. Καλούμαστε κι εμείς όλοι, λοιπόν, αδελφοί μου ευλογημένοι, με έναν τέτοιο τρόπο να προσεγγίσουμε τη σχέση μας με το Θεό, επιζητώντας το θαύμα της μετανοίας μας, το θαύμα της αλλαγής μας, το θαύμα της επιστροφής μας στο θέλημα του Θεού. Και έχουμε όλοι μας ανάγκη από μετάνοια, γιατί όλοι μας χάνουμε το δρόμο μας. Όλοι μας απομακρυνόμαστε από την πηγή της ζωής μας που είναι ο Θεός. Όλοι μας πολλές φορές δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε ποιος είναι εκείνος στον οποίο οφείλουμε τα πάντα. Ας μετανοήσουμε, λοιπόν. Αυτό είναι το κήρυγμα που πάντοτε η Εκκλησία προσφέρει στον κόσμο. Αυτό ήταν το προφητικό κήρυγμα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Χριστού. Αυτό είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Μετανοείτε. Αλλάξτε. Επιστρέψτε. Κάντε μια νέα αρχή στη ζωή σας. Και αυτή η αρχή είναι ο Χριστός, η ζωή που Αυτός μας προσφέρει, δηλαδή η Βασιλεία του Αιώνια. Ευχηθείτε σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, και εσείς σεβαστοί μου πατέρες και εσείς αδελφοί μου ευλογημένοι, βλέποντας το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος, αναμνημνισκόμενοι αυτά τα θαυμάσια γεγονότα που συντελέστηκαν εδώ στην Κέρκυρα, και ταυτόχρονα προσεγγίζοντας το μυστήριο της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας μέσα από τα θαύματα του Χριστού στα οποία γίναμε μέτοχοι δια του Ιερού Ευαγγελίου, ευχηθείτε να ζήσουμε κι εμείς το μέγα και όντως θαύμα της δια της μετανοίας μας παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Αυτό να ζήσετε και αυτό να ζείτε, και παρακαλώ πολύ και εσείς να το εύχεστε για την ταπεινότητά μου.